Το σχέδιο που έχει καταρτιστεί από την κυβέρνηση χωρίζεται σε πέντε διαφορετικέ φάσει, όσε και οι επαγγελματικέ ομάδε στι οποίε στρέφεται προκειμένου να χτιστεί το πολύ συζητημένο τείχο ανοσία. Στην πρώτη φάση θα κληθούν να προσέλθουν προ εμβολιασμό οι εργαζόμενοι σε οίκου ευγυρία και σε μονάδε φροντίδα ατόμων με ειδικέ ανάγκε. Μάλιστα, οι σχετικέ αποφάσει αναμένεται να εκδοθούν το πολύ μέχρι το τέλο του μήνα. Στο μέτρο σχεδιάζεται να ενταχθεί επίση Τόσο το βοηθητικό όσο και το διοικητικό προσωπικό των συγκεκριμένων δομών. Σε δεύτερη φάση, θα γίνει υποχρεωτικό εμβολιασμό ιατρών, νοσηλευτών και διοικητικού προσωπικού σε νοσοκομεία, κέντρα υγεία ανά την Ελλάδα και κλινικέ. Η έκδοση τη σχετική υπουργική απόφαση αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντό του Αυγούστου. Στην τρίτη φάση, μπαίνουν οι πιαγωγοί, δάσκαλοι και καθηγητέ όλων των βαθμίδων. Με τη σχετική υπουργική απόφαση να εκδίδεται το Σεπτέμβριο, και αφού πρώτα θα έχουν αξιολογηθεί τα επιδημιολογικά δεδομένα. Στο μέτρο δεν εντάσσονται οι μαθητέ. Σε τέταρτη φάση, σειρά παίρνει οι στρατιωτικοί, μόνιμοι και στρατεύσιμοι, καθώ επίση και το προσωπικό σε ειδικέ μονάδε τη πυροσβεστική υπηρεσία και τη ελληνική αστυνομία, καθώ επίση και αθλητέ επαγγελματικών και τεχνικών σωματείων. Το μέτρο εξετάζεται να επεκταθεί στι συγκεκριμένε ομάδε τον ερχόμενο Οκτώβριο. Όσοι αρνούνται την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού, μελετάτε το ενδεχόμενο είτε να μετακινούνται σε άλλε υπηρεσίε λιγότερο μάχημε, όπου αυτό είναι εφικτό, είτε η επιβολή ειδικότερων ρυθμίσεων, όπω είναι η αναστολή εργασία μέχρι να περάσει η πανδημία.